τον κύριο Παύλο Χριστίδη, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ, στο νότιο τομέα επίσης. Εύκολο για εμάς τους δύο εδώ, είμαστε νότια. Έχουμε δύο νότιους, έναν Αλφα Αθήνα, μας λείπουν οι βόρειοι, άρα δεν θα έχουμε εμφύλια σύραξη. Κύριε Χριστίδη, είναι ποινικό θέμα, είπε και το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του τοποθέτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από πού προκύπτει αυτός ο ακραίος οπορτουνισμός που καταλόγησε ο κύριος Ανδρουλάκης στον ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει συλλογική ευθύνη? Ναι. Είχατε εσείς, ας πούμε, συλλογική ευθύνη για την υπόθεση Καϊλή? Θα σας απαντήσω. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μουζάλας με πολύ ευγενικό τρόπο επιχείρησε να μου χρεώσει προθέσεις τις οποίες δεν είχα, θα μπορούσα να συνυπογράψω πλήρως αυτό το οποίο είπε, το οποίο μάλιστα ήταν η τοποθέτησή μας ως πρώτη ανακοίνωση. Τι είπαμε? Είπαμε ότι μιλάμε για μια υπόθεση με βαριές ποινικές προεκτάσεις και ότι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος πολιτικοποίησε το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ο ίδιος ο κύριος Γεωργούλης, ο οποίος εντελώς απαράδεκτα και όπως φαίνεται και αφελώς επέλεξε να πει ότι ο χρόνος ανακοίνωσης της υπόθεσης είναι προεκλογικός χρόνος και κατά συνέπεια αυτό κάτι κρύβει. Επομένως, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι για εμάς τα πράγματα ήταν τόσο απλά, μέχρι που την επόμενη μέρα, για λόγους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αφορούν τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και τίποτα άλλο, ο κύριος Κούλογλου είπε ότι ο κύριος Παπαδημούλης κάποια χρόνια πριν τον είχε ενημερώσει για κάποιες φήμες και μια συζήτηση την οποία είχε κάνει με τον κύριο Γεωργούλη. Εγώ λοιπόν θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Mm-hmm. Θα ήθελα να μάθω, επειδή πιστεύω, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε δημοσιογράφος που τιμάτε το λειτουργήμά σας, ότι οι φήμες δεν πέφτουν ούτε από τον ουρανό, ούτε φυτρώνουν από τη γη. Θα ήθελα να ξέρω με περισσότερες λεπτομέρειες εάν υπόθηκε κάτι, τι υπόθηκε, πότε υπόθηκε και τι αφορούσε αυτό το οποίο υπόθηκε. Διότι ακούμε διαρκώς διαφορετικά πράγματα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα διαφορετικά πράγματα είναι τα ζητήματα της ανωνυμίας. Δεν είναι ανώνυμη καταγγελία. Η καταγγελία ονομαστικοποιήθηκε 3 μήνες μετά, άρα σε πολύ πρώτερο χρονικό διάστημα από τότε που υποτίθεται ότι οι φήμες έφτασαν στα αυτιά του κυρίου Παπαδημούλη, το 2020. Είναι μια υπόθεση την οποία διαχειρίζονται οι βελγικές αρχές. Και είναι μια υπόθεση που έφτασε να ζητηθεί η ασυλία, η άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη, ακριβώς διότι έχουν δει μια σειρά σοβαρών ενδείξεων. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ και σε δύο πολιτικά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι αναφέρθηκαν από όλους και από εσάς στην αρχή της κουβέντας. 3 χρόνια μετά τη δημιουργία του κινήματος MeToo και στην πατρίδα μας, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το θύμα. Είναι αδιανόητο ότι αντί να νιώθει ντροπή, ο θήτης φτάνει στο σημείο να πέφτει ένα ακόμα βάρος στο πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει με πολύ μεγάλη γενναιότητα και σεβασμό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Χριστίδη, νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να διαφωνήσει σε αυτά. Το ερώτημα είναι από πού μέσα σε όλα αυτά προκύπτει αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ακραίο οπορτουνισμό και απόπειρα ανθρωποφαγίας. Ποιες είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα που χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Λεβαδάρη, θα σας πω ότι υπάρχουν μία σειρά τρόλς τα οποία πρόσκυνται και αναπαράγουν διαρκώς τις ειδήσεις που είναι φιλοσυριζαϊκές ειδήσεις, οι οποίες από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το γεγονός ταυτίζουν το θύμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπονοώντας ότι είναι πίσω από την αποκάλυψη. Λεπτό, τώρα, μιας και το βάλατε, γιατί λίγο πριν μπούμε στο State Studio, είδα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει ξεφύγει ενδεχομένως. Έχει ξεφύγει. Από τα trolls. Εδώ θα κατέληγα. Ιστορία. Και εάν, ας πούμε, μέχρι σήμερα το πρωί μας ζητούσαν από το ΣΥΡΙΖΑ να ονοματίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν κάτι τέτοιο και παραπονιούνταν ότι δεν το κάνουμε, υπάρχει υποψήφια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναπαρήγαγε
αθλειότητες μιας πολύ συγκεκριμένης εφημερίδας, η λοιπόν, οποία... Επειδή δεν το λέτε εσείς, θα το πω δεν εγώ. Δεν θέλω να το πω γιατί... Η υποψηφία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτός ο λογαριασμός, κρατάω πάντα μια επιφύλαξη, γιατί στο διαδίκτυο και τα social media ποτέ δεν ξέρεις τι είναι. Από το ΠΑΣΟΚ πάντως θέλω να σας πω ότι βγήκε πριν από δευτερόλεπτα επίσημη ανακοίνωση, η οποία βάζει ερωτήματα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μουζάλας μπορεί να μην είναι εις γνώση του το συγκεκριμένο θέμα. Έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, την οποία ζητά από τον κύριο Τσίπρα να πάρει θέση για την υποψήφια βουλεύτριά του, η οποία αναπαράγει έσχη. Όταν λέμε για έσχη, εννοούμε για πράγματα τα οποία εγώ ντρέπομαι προσωπικά να τα βάλω, ούτε στον κύριο Μουζάλα, ούτε off camera δεν μπορώ να πω. Καταλαβαίνουμε όλοι για ποια φυλάδα μιλάμε, την οποία αναπαράγει μια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατά την άποψή μου δεν μπορεί να έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από αυτό και θεωρώ νομοτελειακό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την βγάλει από τα ψηφοδέλτια του. Κύριε Χριστίδη. Κυρία Λεβαδάρη, και με αφορμή την προηγούμενη υπόθεση που μας απασχόλησε στο Ευρωκοινοβούλιο, θέλω να σας πω ότι από εδώ το φιλόξενο σταθμό σας είχα τοποθετηθεί λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα των ευρωεκλογών. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, έχει εν πάση περιπτώσει την καλή του επαγγελματική αποκατάσταση και ενασχόληση, να μπορεί να γυρίσει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα με τις ίδιες πιθανότητες οι οποίες έχει ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος και πάλι από τη δουλειά του, για να μην δημιουργήσουν οποιαδήποτε παρεξήγηση, έχει εκ των πραγμάτων μια πολύ μεγάλη δημοφιλία. Είτε αυτός μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής, είτε αυτός μπορεί να είναι ένας ηθοποιός, είτε αυτός μπορεί να είναι ένας δημοσιογράφος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κατά την άποψή μου, εγώ αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι πρέπει να υπάρξουν 13 περιφέρειες με 13 τομείς οι οποίοι θα υπάρχουν υποψήφοι. Αυτό μπορεί να φέρει, ξέρετε, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στο Ευρωκοινοβούλιο και να αναδείξουν στην πραγματικότητα και νέου τύπου ζητήματα. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αυτό μας αφορά όλους συλλογικά και πρέπει να το αποφασίσουμε. Το δεύτερο αφορά το κάθε κόμμα ξεχωριστά, αλλά εν προκειμένου και όλο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνουμε τα ψηφοδελτιά μας, με τρόπο ο οποίος προφανώς έχει στο μυαλό του και το πώς μαζεύονται ψήφοι, και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ καθαρό, αλλά ταυτόχρονα πώς αναδεικνύονται και άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν έναν δρόμο. Γιατί εν προκειμένου ο κύριος Γεωργούλης, αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Γεωργούλη, βέβαια, αφορά π.χ. και την κυρία Κουντουρά, προέρχονται από έναν εντελώς διαφορετικό κομματικό χώρο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γεωργούλης. Και στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Χριστίδη, είναι ένα παράδειγμα ο κύριος Γεωργούλης, ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι το κριτήριο της αναγνωρισιμότητας. Ναι, δεν εξέλεγε τις πολιτικές θέσεις. Του Star System, του πώς, όπως είπατε κι εσείς, ναι, θεμητό να θέλουν τα κόμματα να μαζέψουν ψήφους, αλλά μέχρι ενός σημείου και αφορά και το έχουμε δει σε όλα τα κόμματα διαχρονικά. Ναι, γιατί βεβαίως, υπάρχει έχετε μια ευθύνη των ψηφοφόρων, του τι πρόσωπα επιλέγουν, υπάρχει και μια ευθύνη των αρχηγών των κομμάτων προκειμένου τι επιλογές κάνουν. Τότε κύριε Χριστίδη, ναι στο φράχτη λέει το ΠΑΣΟΚ, ναι και στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ναι και στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ναι και στον φράχτη. Ναι, και σε ένα ρεαλισμό ο οποίος λέει ότι το φράχτης από μόνος του δεν λύνει κανένα απόλυτο ζήτημα. Και όποιος χρησιμοποιεί αυτή την αντίληψη λέει ψέματα πολύ απλά. Θυμάμαι ότι τη θεμελίωση του φράχτη την πολέμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010-2011. Τον πολέμησε και η Νέα Δημοκρατία μιλώντας για μνημονιακό αντιπερισπασμό. Το ΠΑΣΟΚ λέει τα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Τα αυτονόητα είναι ότι ο φράχτης είναι χρήσιμος, αλλά αν δεν αλλάξει το Δουβλίνο ώστε να υπάρχουν χώρες πρώτης υποδοχής οι οποίες να κάνουν τα αυτονόητα πράγματα, τότε δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Δεύτερον, ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει υποκύψει σε έναν νέο τύπου λαϊκισμό. Θυμίζω ότι έφερε έναν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, έναν φράχτη θαλάσσης. Το θυμάστε, το 2019-20 έφερε η Νέα Δημοκρατία ένα φράχτη θαλάσσης. Ξέρετε που βρίσκεται αυτό ο φράχτης θαλάσσης? Δεν ξέρω, βούλιαξε, δεν θυμάμαι. Όχι, βάγισε, όχι. Τον πήρε το είναι ρέτε, κάπου στο θυμάμαι τώρα που το λέτε πραγματικά. Είναι κάπου στο Ιωνίο, κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 500.000 ευρώ κόστησε στους Έλληνες πολίτες. Δεν έλυσε κανένα απολύτως ζήτημα. Και βρίσκεται κάπου στο Ιωνίο και προφανώς σαπίζει. Το λέω αυτό διότι, εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ανοίξει μια άλλη συζήτηση.
Την άλλη συζήτηση αυτή ακούμε ενδιαφέρον να την κάνουν και μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να γίνει με όρους σοβαρότητας. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι όσο υπάρχει πόλεμος και όσο υπάρχει κλιματική κρίση, η οποία μάλιστα γιγαντώνεται και θα γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο, θα σταματήσουν οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές εξαιτίας μόνο του φράχτη, τότε κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος και θα το πληρώσουμε αυτό. Επομένως, πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή πρέπει να έχει κομματικές ιδέες και διαχωριστικές γραμμές, αλλά πρέπει να έχει και στοιχεία ρεαλισμού και σοβαρότητας. Και επιτρέψτε μου, επειδή δεν έκανα κάποιο σχόλιο για το Turk Aegean. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και στη Νέα Δημοκρατία έχουν βγει τα μαχαίρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα πρώτη φορά, το βλέπουμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων ήταν ότι βγήκε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και το Δημήτρη Μαρκόπουλο, θυμάμαι εγώ, και εγκαλούσαν δημοφιλείς υπουργούς, οι οποίοι δεν έβγαιναν να υπερασπιστούν τον κύριο Μητσοτάκη στη δύσκολη περίοδο η οποία ακολούθησε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτό προφανώς έχει. Φωτογραφίζοντας τον κύριο Δένδια, λέω εγώ, δεν το. Εντάξει, αυτό έχει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο γύρο και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή είναι στο πλαίσιο αυτό. Και κύριε Χριστίδη, να ξεκινήσουμε αυτό τον τελευταίο γύρο από εσάς, διότι την επόμενη μέρα των εκλογών είναι δεδομένο ότι είστε η πολύφερνη νύφη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το Πασλοπές μέχρι πάρα πολλά άλλα ζητήματα και ουσιαστικά το φωτογράφησε. Είπε ότι δεν θα, μάλιστα ότι δεν θα ορίσω εγώ ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να είναι άλλα αξιόπιστα πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το οποίο έχει πει πάρα πολλές φορές το Πασόκ. Διαχρονικά το λέει, το είπε πρόσφατα με πολύ καθαρό τρόπο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εμείς πηγαίνουμε σε εκλογές πρώτα απ' όλα με ένα οργανωμένο πλαίσιο προτάσεων. Ιδεολογικά, πολιτικά, στρατηγικά έχουμε μία τοποθέτηση στη μεριά της αισιοδοξίας, στη μεριά της ελπίδας. Πρέπει να κάνουμε τον ελληνικό λαό να χαμογελάσει ξανά βγαίνοντας από τη περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που να έχει συνεργαστεί σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Ψάχνω να βρω δημάρχους ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε για τους δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας. Δημάρχους ΠΑΣΟΚ. Οι οποίοι να έχουν με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύξει από την πρώτη στιγμή, από το 2019 που έγιναν εκλογές απλής αναλογικής, συνεργασίες. Δεν υπάρχουν. Και ξαφνικά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και βγάζει μία αντίληψη η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει και με την συνταγματική πρόβλεψη. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μία κριτική στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα πράγματα. Θυμίζω ότι λίγες εβδομάδες, θα έλεγα λίγους μήνες πριν, ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την όχθη των νικητών και των ηττημένων ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όχι για το σχηματισμό της κυβέρνησης, για τα αποτελέσματα τα οποία θα πάρουμε στις εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι το κόμμα το οποίο θα έχει σίγουρα αύξηση των ποσοστών του σε σχέση με το 2019, με βάση αυτό το οποίο δείχνουν δημοσκοπήσεις και με βάση αυτό το οποίο δείχνουν δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φθορά και πτώση των ποσοστών τους. Επομένως, θα μιλήσει ο ελληνικός λαός. Και μόλις μιλήσει ο ελληνικός λαός, με βάση τα δεδομένα τα οποία πολύ καθαρά έβαλα προηγουμένως και τα οποία μπορεί να μην ικανοποιούν. Καλό είναι πάντως να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιες είναι οι εναλλακτικές που ανοίγουν μπροστά του, όποιο κόμμα και αν ψηφίσει. Εννοείται. Απλά εγώ λέω να ότι. Είναι... Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο λέω μπορεί να μην ικανοποιεί είτε τον κύριο Μουζάλα ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε τον κύριο Συρίγο ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο τραπέζι. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να περίμενε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει προεκλογική εκστρατεία για να κάνει πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Ζήτηση καταλήγει στο παλαιό κρατεό ΠΑΣΟΚ. Ναι, 12% είπαμε, εντάξει, το κρατάω, είναι ο στόχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ επίσης στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.